It's Anfield's turn now to sing football's most famous anthem. Συμμαχίες αρχίσανε. Είδατε, έχει να γίνει. Δώσου κι άλλες. Παιδιά, μόλις έχει τελειώσει η προπόνηση. Κάτσετε. Μόλις έχει τελειώσει η προπόνηση της ομάδας. Βλέπετε, οι παίχτες κάνουν αποθεραπεία. Όλοι. Βλέπετε, Παναγιώτης έπαθε λίγο μια φλάση, χαιρετάει. Αποστόλης χαιρετάει. Τσιόνης εκεί βλέπετε. Παντελής, η μεγάλη μορφή της ομάδας, μας καθοδήγησε τι θα κάνουμε. Χρήστος Πλήγκος, εγγύηση. Και Ηλίας Μουνάρας, η μεγάλη έκπληξη της προπόνησης ήταν, κύριοι. Παρακαλώ πολύ, θα ήθελα το Τσιόνη, το πιο εμπειρο παίχτη της ομάδας, μετά τον Σωτήρχο και τον Πλήγκο. Έλα λίγο παρακαλώ. Έλα λίγο παρακαλώ. Μην μιλάτε, το ακούγονται. Γεια σας. Θα ήθελα παρακαλώ να μου πείτε πώς είδατε την ομάδα σας στην τελευταία προπόνηση. Παρόλο που είχατε και δύο απουσίες. Τον Ρούσο τον Ιωάννη και τον Ασβεστά τον Νίκο. Αντώνη λίγο. Νίκο τον βαφτίζω σήμερα. Η ομάδα... Η ομάδα έχει ανάγκη από την κατάσταση. Αλλά είναι σε πολύ καλό δρόμο. Και έχουμε τον Παντελή εδώ που πειράζει την κοπέλα που περνάει από τον δρόμο. Παρακαλώ, κύριε Τσόνι, έχετε κολλήσει. Μιλήστε, παρακαλώ. Το παιχνίδι θα κρυφθεί στη δύναμη και συγκεκριμένα στη Κλωτσοκουρίδια. Γιατί θα παίξουμε ξύλο σίγουρα από τους μάγειρες. Θα ήθελα μία δήλωση από τον αρχηγό της ομάδας. Μάλιστα, πριν κλείσω, θα ήθελα να σας πω καλύτερα το παιχνίδι να είναι φιλικό, χωρίς τραυματισμούς. Γιατί τα παιδιά από εκεί πέρα έχουν ένα αγκούρι στον κόλλο και πρέπει να το βγάλουν. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό? Αγκούρι μπήκε και δεν βγαίνει. Και αν μπήκε δεύτερο, τότε καλύτερα θα αλλάξει το ξενοδοχείο. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία σας. Αρχηγέ, θέλω τη δήλωσή σου για το παιχνίδι. Πώς το βλέπεις και πού θα κρυθεί? Πιστεύω ότι θα γίνει ένα δύσκολο παιχνίδι. Γιατί και οι μαγείροι έχουν δυνατό συμβολή με την προσθήκη και την ισχύ. Και ίσως και το αγκοβούδι που θα παίξει σε τους έντυρους που έχουν από πέρυσι. Αλλά τους βλέπω θα τους γραμμίσουμε. Όλε! Πάμε! Θα ήθελα να πω στα παιδιά καλή επιτυχία να γίνει ένα όμορφο παιχνίδι και δεν θα κερδίσουμε με δύο γκολ διαφορά. Αυτό το υπόσχομαι.